τι προηγήθηκε κατά την διάρκεια της ημέρας. Μόλις μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, μένεται ένας πόλεμος. Έχουμε όλη ευθύνη για την ανάληψη ηγετικής δράσης, ώστε να δοθεί ένα τέλος στο ανθρώπινο δράμα και να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση. Η εξελίξη στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή και οι τρόποι αποκλιμάκωσης της έντασης ήταν το κυρίαρχο θέμα της Συνόδου Κορυφής στο ΜΕΤ 9, που πραγματοποιήθηκε στη Τσάδα της Πάφου με προεδρεύον τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχεται στην Πάφο τους ηγέτες των μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έφτασαν στην Κύπρο για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΤ-9. Παρόντες επίσης ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπτάλα, ο γιος του διάδοχος πρίγκιπας Χουσέιν, καθώς και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ως σημαντική κρίνεται η παρουσία του βασιλιά της Ιορδανίας, χώρας που μαζί με την Κύπρο και άλλα κράτη της περιοχής αποτελούν πυλώνα σταθερότητας. For us, Jordan is a strategic partner. In this crisis, Jordan plays a pivotal role in the stability in a volatile and complex MENA region. Νίκος Χριστοδουλίδης και βασιλιάς Αμπτάλα είχαν τέτ-α-τέτ στο οποίο τέθηκε τόσο η κρίση στη γειτονιά μας, όσο και θέματα που άπτονται των διμερών σχέσεων Λευκοσία-Αμάν. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήρε το ρόλο που η Ιορδανία διαδραματίζει στην περιοχή και αναφέρθηκε στην κοινή πρωτοβουλία Κύπρου-Ιορδανίας για τη δημιουργία ενός περιφερειακού κέντρου δασοπυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο, με μόνιμη παρουσία πτυτικών μέσων. Στην ατζέντα των ΜΕΤ-9 και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η μετανάστευση. Ειδικότερα το θέμα των αυξημένων ροών από τη Συρία τέθηκε επιτάπητος σε τετραμερή συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον βασιλιά της Ιορδανίας και την πρόεδρο της Κομισιόν. Οι ηγέτες συζήτησαν τρόπους στήριξης των εθελοντικών επιστροφών Σύρων στη Συρία μέσα από τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στο πλαίσιο ενός ισχυρού σχεδίου αρχικής αποκατάστασης. Οι ηγέτες τόνισαν σε αυτό το πλαίσιο και την επιτακτική ανάγκη να διεξαχθεί μια δομημένη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθορισμό κοινών πολιτικών και ενεργειών. Η σύνοδο, στην οποία απασχόλησαν και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη πενταετία, ολοκληρώνεται με την κοινή διακήρυξη των 9. Και το Κυπριακό στήριο.